γνωρίζουμε τους απολυμμένους συναδέλφους από τη δομή της Κατσικάς, τους 53 εργαζόμενους που χάσανε τη δουλειά τους. Η κινητοποίηση σήμερα, στόχο έχει να ενημερωθεί ο Περιφερειάρχης και να πάρει θέση η Περιφέρεια για την κατάσταση εφικτή που έχει αφήσει άνεργους τους 53 συναδέλφους, οι οποίοι σε αυτές τις συνθήκες, με την ακρίβεια, με την ανεργία, δεν ξέρουν αύριο πώς θα τα βγάλουν πέρα. Σε επιστολή που στείλαμε στον κύριο Περιφερειάρχη, δηλώνει αναρμόδιος. Εμείς ρωτάμε ποιος είναι τελικά αρμόδιος για τη ζωή αυτών των ανθρώπων και για το τι θα γίνει στο μέλλον και πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ποιος έχει την ευθύνη για τις απολύσεις αυτές, για τις ελαστικές μορφές εργασίας που αφήνουν, που έχουν θέσεις οι οποίες είναι πάγιες και διαρκείς και χρειάζονται αυτοί οι εργαζόμενοι στις δομές αυτές. Γιατί να μένουν σήμερα άνεργοι? Πρέπει να πάρει θέση και η Περιφέρεια και όλοι οι φορείς και ο Δήμος. Εμείς είμαστε στο πλευρό τους, τους στηρίζουμε, θα συνεχίσουμε. Γιατί η ανεργία και αυτή η μάστιγα σήμερα που αφήνει τους εργαζόμενους έρμεα στις πολιτικές αυτές, οι οποίες λένε ότι σήμερα έχεις δουλειά, αύριο δεν έχεις και βγάλε τα κόψε το λαιμό σου και βγάλε τα πέρα μόνο σου. Εμείς παλεύουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση συνολικά και σαν εργατικό κέντρο και τους στηρίζουμε. Σε συνέχεια των κινητοποιήσεων και δεδομένου ότι αυτές τις μέρες είναι μεγάλη συζήτηση αυτόν τον καιρό για την ακρίβεια, τις αυξήσεις στο ρεύμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, αύριο το εργατικό κέντρο καλούμε 11 η ώρα το πρωί σε κινητοποίηση στη ΔΕΗ και συνεχίζουμε τον αγώνα στο πλευρό των εργαζομένων.